Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, προχθές παρακολουθήσαμε την εικόνα του κυρίου Σαμαρά σε ένα γιγαντιαίο τραπέζι με κακοστημένο σκηνικό να κάνει εξαγγελίες για τη νέα γενιά, χωρίς να υπάρχει κανείς νέος δίπλα του, κάνοντας μια πρόχειρη σειραφή ευρωπαϊκών προγραμμάτων και αξιοποιώντας το δαιμόνιο μιας κυβέρνησης που την ενδιαφέρουν μόνο τα νούμερα. Προσπάθησε να περάσει ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία με την βοήθεια των πάντα πρόθυμων μέσων μαζικής ενημέρωσης, που είναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες του τριγώνου της διαπλοκής. Το είδαμε στα πρωτοσέλιδα χθες. 440.000 θέσεις εργασίας και 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Θέλει πραγματικό θράσος να μιλάει η κυβέρνηση για νέες θέσεις εργασίας, ενώ στην πραγματικότητα αποτελούν προγράμματα κατάρτισης στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Δηλαδή, συμπληρωματικών πολιτικών, όπου δηλωμένα έρχονται να ανακουφίσουν και λειτουργούν ως ασπιρίνη απέναντι στο γιγαντιαίο πρόβλημα της νεολαίας, που είναι η ανεργία. Και αυτά τα προγράμματα, το ξέρετε και εσείς, το ίδιο το Υπουργείο, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο που οι ρίζες του βρίσκονται στην ασκούμενη πολιτική. Έχει ενδιαφέρον να εστιάσουμε σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η μαγική λέξη ανάσχεση. Για ανάσχεση της ανεργίας των νέων μίλησε χθες ο κ. Σαμαράς. Ανάσχεση σημαίνει συγκράτηση. Και ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο. Εφόσον η κυβέρνηση προσπαθεί να μετονομάσει δευτερεύουσες και συμπληρωματικές πολιτικές για την ανάσχεση της ανεργίας σε κύρια στρατηγική της, ποια είναι τότε αλήθεια η βασική στρατηγική της που επιμέλως αποκρύπτεται? Ποιος ήταν και είναι ο κρίσιμος και άρρητος ενδιάμεσος στόχος των μνημονιακών πολιτικών σας? Η συγκράτηση ή αλλιώς συντήρηση της ανεργίας σε αυτά τα επίπεδα που εσείς τη φτάσατε. Σας βολεύει αυτό το ποσοστό ανεργίας? Η δημιουργία μιας πραγματικότητας με 170% δημόσιο χρέος, 35% ανεργία με το ποσοστό να φτάνει 60% στους νέους και στις νέες γυναίκες να ξεπερνά το 70%. Και για να κλείσουμε με αυτό, το σχέδιο της κυβέρνησής σας για τη νέα γενιά δεν εξαγγέλθηκε την Τετάρτη στο σόου Σαμαρά από το Υπουργείο που κάποτε είχε το όνομα εργασίας. Εξαγγέλθηκε χθες έξω από το γραφείο του κ. Βαρβιτσιώτη. Για μία ακόμα φορά, οι ειρηνικές κινητοποιήσεις νέων ανθρώπων, στη συγκεκριμένη περίπτωση της νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, αντιμετωπίστηκαν με ξύλο, προσαγωγές, γκεμπελισμό και συλλήψεις. 47 προσαγωγές και μία σύλληψη για 5 αυτοκόλλητα από τους σερίφιδες με τα μηχανάκια και τα φημέ κράνη. Πριν λίγες μέρες, χρυσαυγίτες κάναν άνω-κάτω το κερατσίνι. Επέστρεψαν στον τόπο του εγκλήματος. Βεβήλωσαν τη μνήμη του Παύλου Φίσα. Σπάσανε παιδικά δωμάτια και έφυγαν σαν κύριοι. Σε μία ώρα στην Ευελπίδων δικάζεται ο σύντροφος Νόντας Φλόρος, γιατί διεκδίκησε ένα καλύτερο μέλλον, όχι για αυτόν, αλλά για τους κοινωνικά αποκλεισμένους. Αυτή είναι η πολιτική σας για την νεολαία. Ανεργία, επισφάλεια, καταστολή. Και να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτοί που έχουν μάθει να δέρνουν, θα μάθουν να υπηρετούν την κοινωνία και τον λαό στην κυβέρνηση της αριστεράς. Έχουμε πει πολλές φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα 10 πρώτων ημερών, 10 πρώτων μηνών και 10 πρώτων ετών. Είναι ένα σχέδιο που βρίσκεται σε τελείως διαφορετική αντίληψη, φιλοσοφία από τη δική σας. Εν τέλει, απολογείται και υπηρετεί την κοινωνική πλειοψηφία και όχι τον κόσμο του πλούτου. Ποια είναι αυτή η διαφορά? Για σας η εργασία, δηλαδή ο άνθρωπος, είναι ένας από τους πολλούς παραγωγικούς συντελεστές με πρώτο στην αντίληψή σας το κεφάλαιο. Για μας η εργασία είναι η μοναδική πηγή παραγωγικής αξίας, πλούτου και ευημερίας για την κοινωνία. Το δικό μας σχέδιο είναι οι άνθρωποι της χώρας. Παραγωγική ανασυγκρότηση και κοινωνικός μετασχηματισμός είναι ένα σχέδιο το οποίο μπορεί μόνο να προχωρήσει με τις κοινωνικές ανάγκες μπροστά. Και για να είμαστε ξεκάθαροι, πολιτική για τους νέους που σήμερα βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη επισφάλειας ενεργείας με μνημόνια δεν γίνεται. Προοπτική και ελπίδα για τον νέο που μεταναστεύει με αποπληρωμή των υποχρεωσεών δεν γίνεται. Ελπίδα και προοπτική χωρίς αναδιανομή του πλούτου από εκεί που περισσεύει προς αυτούς που τον δημιούργησαν. Έτσι γίνεται πολιτική. Η κυβέρνηση της αριστεράς δεν θα διαπραγματευτεί καλύτερα για την κοινωνία. Η κυβέρνηση της αριστεράς θα αλλάξει το πλαίσιο, θα βάλει πάντως το βαρέλι.
Στο όνομα της μείωσης της ανεργίας, ας δούμε πού έχει φτάσει η νεολαία. Ας δούμε πώς καταστρέφεται το μέλλον των νέων για το καλό τους. Οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης δεν δημιουργούν εργαζόμενους, αλλά ωφελούμενους. Οι συμμετέχοντες σε αυτά τα προγράμματα δεν έχουν συμβάσεις και άρα δεν αναγνωρίζονται ως τέτοιοι από το επίσημο κράτος, όσον αφορά στο κομμάτι των δικαιωμάτων τους. Συγκεκριμένα, επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας αντί για σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου στα λεγόμενα βάουτσερ. Κουπόνι πληρωμής τυπικά σε τρεις δόσεις αντί για τη μηνιαία καταβολή μισθού με μηδενικό μισθολογικό κόστος για τους εργοδότες, δημιουργώντας ένα ημιαπασχολούμενο και υποαμοιβόμενο ανειδίκητο εργαζόμενο, χωρίς καμία εγγύηση κατώτατων ορίων στις αποδοχές του σε επιχειρησιακό, κλαδικό και εθνικό επίπεδο. Δεν υπάρχουν στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και ταυτόχρονα δεν υπάρχει ελεγκτικός φορέας, καθώς ακριβώς επειδή τυπικά δεν αναγνωρίζονται ως εργαζόμενοι, δεν μπορούν να προσφύγουν στο ΣΕΠΕ. Ως μη αναγνωριζόμενοι ως εργαζόμενοι δεν έχουν το δικαίωμα του συνδικαλίζεστε και συνεπώς ό,τι απορρέει από αυτό, συλλογική διεκδίκηση, συνειδητοποίηση συλλογικού συμφέροντος και ούτω καθεξής. Καταλήγει λοιπόν να διαθέτει ελπή ή καθόλου συλλογική προστασία μέσω από τον αφανισμό των συνδικάτων και την προσωπική διεκδίκηση της συλλογικής διεκδίκησης, καθιστώντας τον οφειλούμενο όμηρο της εργοδοτικής πλευράς και δέσμιο πελατειακών κομματικών επιδιώξεων. Λόγω της ελλιπούς ασφάλισης των συμμετεχόντων σε αυτά τα προγράμματα, απομακρύνεται η προοπτική μιας αξιοπρεπούς συνταξιοδότησης στο τέλος του εργασιακού βίου ή πιο σωστά δημιουργείται η προοπτική μιας σύνταξης μνημονιακών προδιαγραφών, ενιαία στα 360 ευρώ. Παρ' όλα αυτά, ενώ δηλαδή δεν αναγνωρίζονται ως εργαζόμενοι, στην πραγματικότητα καλύπτουν θέσεις εργασίας, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες λειτουργίας των επιχειρήσεων που τους προσλαμβάνουν. Και αυτό αποδεικνύεται από την ίδια την πραγματικότητα. Αθρώες ομαδικές απολύσεις προσωπικού και αντικατάστασή τους από επιδοτούμενους ωφελούμενους. Τελικά, η ωφέλεια είναι το μοντέλο εργαζόμενου που αντιστοιχεί σε αυτό που κατά καιρούς έχουμε ονομάσει ως την γκρίζα ζώνη επισφάλειας ανεργίας, που το ελληνικό κεφάλαιο επιφυλάσσει για τη νέα γενιά. Μπορούμε να μιλήσουμε πλέον για τη δημιουργία μιας κατάστασης εξαίρεσης εισαγωγικά για την νεολαία, μια κήρυξη πολέμου στην νεολαία από τις δυνάμεις του πλούτου. Μέσω των θεσμικών παρεμβάσεων των κυβερνήσεων του Μνημονίου, με τρεις κομβικές παρεμβάσεις κατά παρέκκληση του νόμου. Επιτυχία λοιπόν ως προς την πολιτική εσωτερικής υποτίμησης στη νέα γενιά. Όπως είπα, με τρεις κομβικές παρεμβάσεις στα δικαιώματα και στις ζωές των νέων. Πρώτον, η μείωση κατά 22% των κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων που είχαν διαμορφωθεί από την ισχύουσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, με τα νέα όρια να περιορίζονται στα 586 ευρώ και 511 ευρώ για τους νέους έως 24 ετών. Δεύτερον, συνεχίστηκε με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που προέβλεψε την καταπαρέκκληση της ισχύουσας νομοθεσίας, διαμόρφωση του μισθού σε προγράμματα ανέργων άνω των 25 ετών και περιορίζεται στα 490 ευρώ, 450 ευρώ, ενώ για τους κάτω από 25 στα 427 ευρώ. Τρίτον, και το μεγαλύτερο χτύπημα ήρθε μόλις πριν λίγες μέρες και είναι αποκαλυπτικό ως προς τους άρρητους στόχους για μείωση και μετέπειτα κατάργηση του κατώτατου μισθού. Είναι η έκθεση του ΚΕΠΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2014. Για νέους ανέργους 15 έως 24 ετών, 15 έως 29 ετών ο διευρυμένος ορισμός, προτείνεται η κατάργηση του κατώτατου μισθού έως ένα έτος από την πρόσληψή τους, ώστε να δίνεται ένα ισχυρό κίνητρο στις επιχειρήσεις. Προτείνεται επίσης η αντικατάσταση του επιδόματος ανεργίας με επίδομα απασχόλησης στα πρότυπα της επιταγής εργασίας. Αλήθεια, κύριε Υπουργέ, υιοθετείτε αυτές τις προτάσεις? Είναι η επαναφορά της πρότασης του κυρίου Μέργου? Όλα τα παραπάνω έγιναν στο όνομα της μείωσης της ανεργίας. Η κυβερνητική υποχρέωση για πλήρη και αξιοπρεπή εργασία αποτελεί κομβικό ζήτημα αρχών, δημοκρατική δικλίδα, σημείο συμπίκνωσης της αντίληψής σου για την κοινωνία, τις ταξικές προτεραιότητές σου. Το κράτος δεσμεύεται και υποχρεώνεται απέναντι σε όλους τους πολίτες, χωρίς εξαίρεση, στην πλήρη και αξιοπρεπή απασχόληση ως συνταγματικά κατοχυρωμένο στόχο. Στον ρητό και διατυπωμένο εφιάλτη του κόσμου του κεφαλαίου, δηλαδή τη φωνή του λαού, εμείς δηλώνουμε περήφανα ότι είμαστε ο εφιάλτης σας,
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η φωνή του λαού. Ενός λαού που ζητάει να ζήσει, να δουλεύει, να ξαναονειρευτεί, να προκόψει μαζί του και ο διπλανός του. Όλοι. Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Αυτό όμως περνάει μέσα από την ριζική μείωση της ανεργίας και από την εθνική πολιτική για την εργασία, την αξιοπρέπεια, την ευημερία των πολλών. Όλων. Στην αντιμετώπιση της ανεργίας αποκαλύπτεται η πραγματική ουσία της εκάστοτε κυβέρνησης. Στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, η στρατηγική της. Στο όραμα της κυβέρνησης για τους νέους και τις νέες της χώρας μας σήμερα. Μας λέτε να κάνουμε υπομονή 15 χρόνια για να γίνουν τα πράγματα όπως πριν. Μας λέτε να σκύψουμε το κεφάλι μέχρι να γεράσουμε, να ξεχάσουμε τι σημαίνει διεκδίκηση, να ζούμε με τα ωφελήματα της κυβέρνησης και των εργοδοτών, δουλεύοντας για 2-3 μήνες, μετά ανεργία χωρίς επιδόματα και μετά ίσως ένα πρόγραμμα κατάρτισης για να διασκεδάσουμε τη φτώχεια μας. Εμείς όμως, η νεολαία σας χαλάει το σχέδιο. Κινητοποιείται, αγωνίζεται, διεκδικεί. Σας το λέμε ξεκάθαρα. Εμείς θα ζήσουμε αλλιώς. Δεν χωράτε στα δικά μας σχέδια. Εμείς θα ξελασπώσουμε το μέλλον. Εσείς ζήστε με το παρελθόν. Σας ευχαριστώ πολύ.